Γεια σου Διονύση, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλό είσαι καλά. Μεσημέρι. Δόξα τω Θεώ, με την κατάσταση που κρατεί, είμαστε καλά. Σωστά. Με την κατάσταση που επικρατεί, την υγεία μας να έχουμε και μετά τα βλέπουμε όλα τα άλλα. Πώς είναι τα πράγματα, Διονύση, το πρώτο, τουλάχιστον το... στο κομμάτι που δραστηριοποιείσαι σαν προπονητής? Δεν υπάρχει πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, στο αεραστεχνικό κομμάτι που τα τελευταία χρόνια έτσι ασχολούμαι, σχετικά με την κατάσταση του κρατή, δεν λειτουργεί τίποτα. Από τέλη Οκτώβριου έχουν σταματήσει τα πάντα, τουλάχιστον στο αεραστεχνικό επίπεδο, και δεν λειτουργεί τίποτα. Και αντιλαμβάνομαι, Διονύση, ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον ούτε καν για το Θεαθήνε. Δηλαδή, να πούμε ότι ενδιαφερόμαστε. Δηλαδή, πραγματικά έχουν αφήσει χιλιάδες ποδοσφαιριστές, προπονητές, παιδιά, ακαδημιών, πραγματικά στο πουθενά. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν θα πάρεις με τη σειρά τις κατηγορίες που, αν πούμε ότι η Super League ξεκίνησε φυσιολογικά, προφανώς οι άλλες κατηγορίες, η Super League 2 και η Football League, που άρχισε εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες, με αρκετές δυσκολίες και με πάρα πολύ μεγάλη υπομονή όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο, πιστεύω ότι το αεραστεχνικό επίπεδο είναι πολύ πίσω, και λογικό είναι, γιατί δεν υπάρχει η οργάνωση που θα έπρεπε να υπάρχει για να λειτουργήσουν σωστά όλα τα κομμάτια του αεραστεχνικού και των ακαδημιών, που είναι ένα επίσης πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι που αφορά τα κρύα. Ναι. Δυστυχώς και οι επαγγελματίες του χώρου είναι σε απόγνωση, αλλά και τα παιδιά είναι σε απόγνωση. Είναι 5 μήνες μακριά από τα γήπεδα. Είναι τρομερό. Και ξέρεις, το χειρότερο είναι, Διονύση, ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, δεν υπάρχει καμία μέρημνα. Δεν περνάει από το μυαλό τους πόσο κόσμο έχουν βυθίσει στην απόγνωση, πόσους επαγγελματίες έχουν βυθίσει στην απόγνωση και πόσα παιδιά στερούνται την ψυχολογική τόνωση που τους δίνει ο αεραστεχνικός αθλητισμός, είτε στο αντικείμενό σου το ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, είτε στο βόλεϊ, είτε στο τένις, όπου κάθε παιδί δραστηριοποιείται. Είναι τρομερό. Είναι γεγονός αυτό που λες, είναι γεγονός ότι όλοι έχουν βγει εκτός της καθημερινότητας, αυτά που κάναμε τόσα χρόνια έτσι, και θα πούμε ότι ο αθλητισμός για τον καθένα και ιδίως για τα μικρά παιδιά είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί προφανώς βγάζουν την εκτόνωση έτσι που πρέπει να βγάλουν και να ασχοληθούν με ένα αντικείμενο που αγαπάνε και θέλουν να εξελιχθούν. Και άντε να εξηγήσεις, Διονύση, ένα παιδί 7-8 χρονών, να το εξηγήσεις γιατί δεν μπορεί να πάει να παίξει μπάλα με τους φίλους του σε μια ακαδημία οργανωμένη. Τελείωσαν οι εξηγήσεις, δεν ακούνε το. Θα μιλήσω προσωπικά από το γιο μου έτσι, και την κόρη μου που έχω, που εδώ και τόσο καιρό είναι κλεισμένα μέσα στο σπίτι, έτσι, που έχουν σταματήσει τις προπονήσεις στην ακαδημία, στο τένις. Στο τένις βέβαια λίγο πιο ήπια είναι, γιατί μπορούν να πάνε να ασχοληθούν έτσι μια-δυο φορές τη βδομάδα, είναι λίγο πιο ιδιαίτερο άφημο. Αλλά στις ακαδημίες ποδοσφαίρου έχουν σταματήσει τα πάντα και βλέπω και γενικά η συμπεριφορά έτσι των παιδιών έχει αλλάξει λόγω αυτού του κλεισμού. Μάλιστα. Για πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Έτσι, ένα γενικό σχόλιο, Διονύση, γιατί δεν τοποθετήσει και συχνά, δεν είσαι και άνθρωπος των media. Να ακούσουμε λίγο την άποψή σου για τον ΠΑΟΚ στη διάρκεια της φετινής σεζόν. Μια γενική έτσι, εικόνα που έχω, νομίζω εγώ, και πιστεύω ότι ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που αγαπάνε και παρακολουθούν την ομάδα, είναι ότι σίγουρα δεν είναι μία από τις καλές χρονιές και από τις χρονιές που θα περιμένανε να εξελιχθεί θετικά. Υπήρχαν σκαμπανεβάσματα, υπήρχαν θέματα, υπήρχαν προβλήματα που αντιμετώπιζε ο ΠΑΟΚ, και ουσιαστικά αυτό έτσι φάνηκε σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος και στα παιχνίδια τα τελευταία των play-off. Πού το... Θεωρείς ότι... Πες, Κωνσταντίνο. Όχι, πες. Ρωτάω εγώ, εντάξει. Λοιπόν, Διονύση, το πρόβλημα το μεγαλύτερο, το αγωνιστικό, πού το αποδίδεις? Δηλαδή, τι έχεις εντοπίσει και λες ότι αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα του ΠΑΟΚ, που δεν μπορεί να βρει λύση? Δεν θα έλεγα καθαρά ότι είναι ένα σημείο, mm-hmm. αλλά εάν θα το πάρεις έτσι από την αρχή της σεζόν, από την προετοιμασία,
Προφανώς η αλλαγή του προπονητή, η όχι σωστή δόμηση που έχει να κάνει με το ρόστερ της ομάδος, έτσι. Όλα αυτά πιστεύω συντελούν στο να πάει μια ομάδα να έχει μια θετική πορεία ή να πούμε αρνητική ή όχι τόσο θετική. Όλα αυτά τα μικρά κομμάτια που συντελούν σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ νομίζω παίζουν σημαντικό ρόλο στο να εξελιχθεί σωστά ή όχι μια σεζόν. Σίγουρα έτσι έχει να κάνει και με το ρόστερ. Έτσι. Μεγάλο κομμάτι έχει το πώς θα επιλέξουν και το πώς θα γεμίσουν σωστά το ρόστερ για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλες τις απαιτήσεις που έχει ομάδα μέσα στη σεζόν. Από την αρχή ως το τέλος. Να έχει ουσιαστικά μια σταθερή ανωδική πορεία για να πετύχει στόχους. Γιατί αν υπάρχουν ανεβάσματα, φυσιολογικό είναι να μην είναι ευχαριστημένος κανένας από την πορεία της ομάδας. Επειδή ήσουν στόπερ, πώς εσύ δικαιολογείς τα πολλά λάθη που έχουμε δει από παίκτες όπως ο Κρέσπο, ο Βαρέλα, ο Ίγκασον, διεθνείς όλοι τους, με τεράστια ποιότητα. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν πραγματικά η ογκόληθη του ΠΑΟΚ, ειδικά ο Βαρέλα με τον Κρέσπο. Έχουμε δει παιχνίδια όμως, λάθος πάσες στα 10 μέτρα, αργοπορημένες αντιδράσεις σε μια στημένη φάση, χωρίς να λέω φυσικά ότι αυτοί οι τρεις φταίνε για τα γκολ που δέχει το ΠΑΟΚ. Εντάξει, εννοείται είναι συνολική δουλειά, αλλά αν το πάρουμε μεμονωμένα, γιατί ας πούμε βλέπουμε άλλον Κρέσπο, άλλο Βαρέλα, άλλο Ίγκασον σε ορισμένα παιχνίδια. Μπορεί να μιλάμε για μονάδες, έτσι, αλλά θα πούμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα. Και σίγουρα οι επιτυχίες βγαίνουν μέσα από την ομαδικότητα όλης της ομάδας. Ένα στοιχείο το οποίο συμβαίνει τη φετινή χρονιά είναι ότι γενικά και σε όλη την 11η, αλλά ιδίως και στην τετράδα της άμυνας, την αμυντική τετράδα, υπάρχουν συνεχόμενες αλλαγές των παικτών και στα άκρα και στα στόπερ. Που κατά την άποψή μου σίγουρα αυτό δεν είναι τόσο θετικό γιατί δεν υπάρχει η απαιτούμενη ομοιογένεια που ξέρουν ότι μπορεί να παίξουν δύο στόπερ αρκετά παιχνίδια μαζί και να γνωρίσει καλά ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Σίγουρα είναι παίκτες που είναι 2 και 3 χρόνια στην ομάδα, αλλά δεν πάβει αυτό που ανέφερα πιο πριν να ισχύει, η ομοιογένεια της τετράδας. Να υπάρχουν 4 παίκτες που θα βγάλουν αρκετά παιχνίδια και να ξέρουμε και σε τα μάτια το πώς θα κινηθεί ο ένας και ο άλλος για να ελαχιστοποιήσουν όποια λάθη μπορεί να προκύψουν μέσα στο παιχνίδι. Πράγμα που αν θα δούμε και γνωρίζετε και εσείς ότι στη φετινή σεζόν αυτό το κομμάτι δεν έγινε σε μεγάλο βαθμό και υπάρχουν συνεχόμενες αλλαγές από Τετάρτης Κυριακής σε στόπερ, σε μπακ και έχω την εντύπωση ότι αυτό παίζει ένα ρόλο έτσι, από την άποψή μου. Λείπει λες δηλαδή αυτό που ξέραμε, αυτό που είπες με κλειστά μάτια ότι θα ήταν η τετράδα Βιερίνια, Κρέσπο, Βαρέλα, Μάτος. Από τη μία άποψη σίγουρα θα θέλουμε να έχουμε επιλογές έτσι, παικτών που θα δίνουν λύσεις, αλλά δεν πάβει να ισχύει έτσι, που νομίζω ότι ισχύει στις περισσότερες ομάδες που έχουν μια καλή πορεία, ότι σίγουρα υπάρχουν κάποιοι παίκτες κλειδιά που είναι στον κορμό της εντεκάδος και δίνουν τη σιγουριά τουλάχιστον στο αμυντικό κομμάτι που είναι η βάση για κάθε ομάδα και για τους στόχους που θα έχει θέσει από την αρχή της χρονιάς. Μάλιστα. Καλά. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν μπορεί να είναι όλοι οι παίχτες. Ναι, είναι αυτό που λέμε και το γνωρίζουμε όλοι, ότι δεν μπορεί να είναι όλοι οι παίχτες εντεκάδος. Σίγουρα υπάρχει ένας κορμός που είναι η βάση της ομάδας και πάνω σε αυτόν τον κορμό σίγουρα έρχονται και μπαίνουν και άλλοι παίχτες και βοηθάνε στη διάρκεια της σεζόν στο να πετύχει η ομάδα τους στόχους. Εντάξει, ο ΠΑΟ ξεκίνησε με Γιαννούλη αριστερά, Μάτος δεξιά, Μιχαηλίδη Βαρέλα. Αυτό που λες, ναι, τώρα δεν υπάρχει Μάτος, δεν υπάρχει Γιαννούλης, μπήκε ο Βιερίνια, ο Ροντρίγκο από τον Μπάμπα, ο Αγκέ, Μιχαηλίδη, Σίγκανσον, Βαρέλα, Κρέσπο. Εντάξει, okay. Συμφωνείς, έκανες μια πολύ σωστή επισήμανση 100%. Συμφωνείς ότι γενικότερα εκεί στον τομέα σου, στα στόπερ, δεν έχουμε από τους παίκτες του ρόστερ του ΠΑΟΚ την ίδια απόδοση με τα προηγούμενα 2-3 χρόνια. Υπάρχει μια κάμψη. Ίσως και λόγω των πολλών αλλαγών, αλλά είναι εγώ αυτό, αναφέρομαι και σε προσωπική απόδοση. Ναι, αυτό έτσι είναι φανερό, έτσι φάνηκε τουλάχιστον στα φετινά παιχνίδια.
Αυτό που έτσι θα πούμε ότι είναι και λίγο λογικό είναι ότι θα πρέπει να λάβουμε μάλλον και υπόψη και, έτσι και το πέρασμα των ετών, έτσι ότι ο καθένας βάζει και από ένα ή δύο χρόνια στην πλάτη του, έτσι, και φυσιολογικό είναι ότι όσο ο ποδοσφαιριστής μεγαλώνει μετά τα 32, 3, 4, 35, σίγουρα προφανώς έτσι στις περισσότερες περιπτώσεις η απόδοση πιθανόν είναι να είναι προς τα κάτω, να μην είναι η ίδια απόδοση των προηγούμενων ετών. Εκτός αν είσαι ο Χριστιανό. Ναι, εντάξει, ξέρετε. Συν το ότι θα πρέπει να αναλάβουμε υπόψη και τους τραυματισμούς που μπορεί να έχει κάθε ποδοσφαιριστής, γιατί και από αυτό το κομμάτι πέρασε ο Κρέσπο και ο Βαρέλα, και προφανώς αυτά τα κομμάτια μπορεί να πάνε και λίγο πίσω τον κάθε ποδοσφαιριστή και να μην είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής που ξέραμε των προηγούμενων ετών. Και ουσιαστικά να βγαίνουν και να συμβαίνουν έτσι αυτά τα ατομικά λάθη, υποομαδικά λάθη, και ουσιαστικά η ομάδα να φαίνεται ότι έχει έτσι κάποια κενά διαστήματα στο αμυντικό κομμάτι. Μάλιστα. Αυτά τα είδαμε μέχρι τώρα. Θεωρείς ότι η νίκη, με όποιο τρόπο την πέτυχε ο ΠΑΟΚ την Τετάρτη στο ΟΑΚΑ, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα? Όπως και να το κάνουμε, η νίκη είναι νίκη, έτσι, όπως με όποιον τρόπο και να έρθει, όπως ήρθε στο τελευταίο λεπτό ή δευτερόλεπτο, θα λέγαμε, το παιχνίδι του κυπέλου. Είναι ένα παιχνίδι και είναι μια νίκη, η οποία προφανώς θα δώσει καλύτερη ψυχολογία στα παιδιά και γενικά σε όλο το κίνημα και την ομάδα, για να πάνε στα επόμενα παιχνίδια και του κυπέλου, αλλά και τα υπόλοιπα παιχνίδια των play-off, προφανώς με καλύτερη απόδοση, για να πετύχουν έτσι το στόχο να τερματίσουν τη δεύτερη θέση. Νομίζω ότι ήταν μια νίκη που μόνο θετικό θα τους δώσει, δεν νομίζω να είναι αρνητικό, όπως και να προήλθε, για να μπορέσουν να συνεχίσουν με ανεβασμένο ηθικό και σίγουρα καλύτερη απόδοση, έτσι, γιατί δεδομένο είναι ότι για να φτάσεις σε νίκη θα πρέπει να έχεις και καλή απόδοση. Διονύση, αν υποθέσουμε ότι οι ρεβάνς θα κυλήσουν νορμάλ, ας το πούμε έτσι λίγο, και τα φαβορί θα επιβεβαιώσουν το χαρακτήρα που είναι ο Ολυμπιακός εκ των πραγμάτων μετά το 1-1 που πήρε στα Γιάννενα, και ο ΠΑΟΚ που κέρδισε με ένα σκορ σημαντικό, τι τελικό θα μπορεί να περιμένουμε, μιλώντας εντάξει εντελώς θεωρητικά, γιατί ακόμα για παράδειγμα δεν ξέρουμε πώς θα είναι οι δύο ομάδες σε 50 μέρες. Υπάρχει και μεγάλο διάστημα, αλλά με την εικόνα που έχεις αποκομίσει φέτος από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, τι τελικό μπορεί να είναι αυτό? Παρόλο που αν πούμε έτσι, και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, ας πούμε έτσι, δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, αλλά θα πω ότι ο ΠΑΟΚ όπως και να έχει είναι σε πολύ καλύτερη και έχει καλύτερο ρόστερ και νομίζω καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ. Θα πούμε ότι προφανώς θα είναι μια ομάδα που πιστεύω ότι θέλουμε να περάσει στον τελικό. Απ' την άλλη πλευρά, σίγουρα τα Γιάννενα έτσι ήταν μια ομάδα που από την αρχή ως και ως το τέλος είναι μια ομάδα που έχει ανωδική πορεία και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο που έχει φτάσει στα ημιτελικά. Προφανώς θα πούμε ότι είναι το outsider, αλλά ποτέ δεν ξέρεις έτσι, γιατί ένα παιχνίδι έχει μείνει, πώς θα εξελιχθεί. Άμα πούμε ότι το φαβορί είναι ο Ολυμπιακός, θα πάμε σε ένα τελικό παιχνίδι έτσι, που ο καθένας θα πάει να ρίξει τη ζαριά του. Είναι νομίζω 50-50 και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ, έτσι, αν πούμε ότι θα είναι δύο ομάδες που θα φτάσουν στον τελικό. Είναι ένα μοναδικό παιχνίδι, χωρίς φιλάθλους. Νομίζω ο καθένας έχει το δικαίωμα το δικό του που θα κοιτάξει να ψάξει και να πάρει το κύπελο. Αυτό είπε και ο Γιώργος Κούδας χθες, ότι αν έχουμε ένα τελικό ΠΑΟΚ Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, δεν θα υπάρχει φαβορί. Αυτό πιστεύεις και εσύ? Παρά το γεγονός ότι αγωνιστικά και ο Ολυμπιακός δείχνει καλύτερα. Ο Ολυμπιακός δείχνει με τη διάρκεια του πρωταθλήματος ότι δίκαια βρίσκεται στην πρώτη θέση και με τη διαφορά. Ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι είναι, όπως ξέρουμε και βλέπουμε, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά με κάποιες αδυναμίες όλη τη σεζόν, και γι' αυτό προφανώς υπάρχει αυτή η διαφορά. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα και μόνο παιχνίδι που ο καθένας θα δώσει ό,τι καλύτερο έχει για να πάρει το τρόπο. Έτσι, είναι ένα ξεχωριστό και μοναδικό παιχνίδι. Δεν υπάρχει φαβορί, δεν παίζει η διαφορά που υπάρχει στο πρωτάθλημα. Εδώ μιλάμε για ένα και μοναδικό παιχνίδι και την κατάσταση ενός τροπέου. Μάλιστα. Διονύση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Διονύση. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια και υγεία. Καλό απόγευμα και υγεία, βέβαια. Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας.